Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Λιονί. Είναι καθηγητής Γενικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλησπέρα σας, κύριε Λιονί. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε για ακόμα μια φορά κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαλαπάτα, και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που με προσκαλείτε κοντά σας. Και να ξεκινήσουμε, κύριε Λιονί, με τα νεότερα δεδομένα. Να ξεκινήσουμε δηλαδή με το νέο στέλεχος του κορονοϊού, καθώς η Ευρώπη βρίσκεται σε επαγρύπνηση. Αυτή η μετάλλαξη για την οποία οι επιστήμονες λένε ότι δεν επηρεάζει την ανθεκτικότητα του εμβολίου και θέλω να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερο αυτό. Πόσο σίγουροι βασικά μπορούμε να είμαστε για αυτή την επίμαχη παράμετρο στην παρούσα φάση και τι είναι τελικά αυτό το νέο στέλεχος? Κοιτάτε, είναι βέβαια ένα ερώτημα που αφορά τους συναδέλφους μου, τους λοιμοξιολόγους, που θα μπορούσαν να σας δώσουν πολύ ξεκάθαρες απαντήσεις. Το μόνο που θα ήθελα να πω περισσότερο είναι ότι είναι αλήθεια ότι όλη μας η κοινωνία αντιδρά με πολύ πανικό σε κάθε καινούργια είδηση. Και είναι αλήθεια ότι χωρίς μια βαθιά γνώση, όχι μόνο της βιολογίας του ιού, αλλά και των αποτελεσμάτων από την επόμενη έρευνα, βλέπετε ότι όχι μόνο ο πολίτης, αλλά και οι μεγάλοι οργανισμοί και οι κυβερνήσεις αντιδρούν πάρα πολύ έντονα και θα έλεγα και σπασμωδικά. Στη δική μου τη γνώμη, η μεταλλάξη είναι κάτι συνηθισμένο στην οικογένεια αυτού του ιού. Αναμένονται και πολύ συχνά περνούν χωρίς να αφήσουν ουσιαστικές επιδράσεις στη φυσική πορεία του νοσήματος. Νομίζω ότι καλό θα είναι να απορροφούμε την καινούργια πληροφορία χωρίς αντιδράσεις, εννοώ πανικού και φόβου, και να περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι αυτό δεν γίνεται μόνο για την ανακοίνωση των μεταλλάξεων. Και φυσικά θα ήθελα να πω κάτι που το συζητάμε και εμείς μέσα στην Ειδική Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι καλό θα είναι όλες οι χώρες να έχουν πολύ ενιαία στάση, ενιαία οχύρωση δηλαδή των συστημάτων υγείας και οι αποφάσεις που πραγματικά θα παίρνουν να μην είναι μεμονωμένες, γιατί όπως βλέπετε αποφάσεις σε επίπεδο κράτους επηρεάζουν και την πολιτική αλλά και την οικονομία του άλλου. Αυτό το λέω περισσότερο με την γενική άποψη. Παρατηρώ ότι αντέδρασε και η ευρωπαϊκή κοινότητα, δεν εννοώ η Κομισιόν, αλλά γενικότερα τα κράτη, αλλά και εμείς σαν πολίτες αντιδράσαμε με πανικό και σε αυτό το μήνυμα. Εξορισμού περιμένουμε μεταλλάξεις, αλλά θα ήθελα και εγώ προσωπικά να είμαι πολύ επιφυλακτικός πριν αναγνώσω τα μηνύματα που μπορούν να διαβάζουμε μέσα από τις εφημερίδες ή από τα μέσα ενημέρωσης. Τώρα, κύριε Λιονί, πάμε στο κομμάτι που αφορά τους εμβολιασμούς, διότι η υγειονομική είναι η πρώτη στη λίστα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται ότι μόλις ένα μικρό ποσοστό έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Αυτό σας προβληματίζει και τι έχει να μας πει? Ναι, κοιτάτε, διαβάζω και παρακολουθώ και τα διάφορα polls που μιλάνε για πολύ ψηλά ποσοστά στην Ελλάδα, αναφέρομαι στο γενικό πληθυσμό, και αυτό είναι ενθαρρυντικό, παρόλο που είμαι υποχρεωμένος να είμαι επιφυλακτικός. Είναι αλήθεια το ότι κοιτάζοντας την στάση του ελληνικού πληθυσμού απέναντι στους εμβολιασμούς στα δύο τελευταία χρόνια, γίνομαι πιο αισιόδοξος από ό,τι ήμουν πολύ παλιότερα. Και αναφέρομαι ακόμη και πριν την πανδημία, θυμάμαι όταν και με την εξαιρετική συμβολή των φαρμακοποιών που ουσιαστικά αναμίχθηκαν στον εμβολιασμό της γρίπης, ενημερώνοντας και ενθαρρύνοντας και προτρέποντας τους ανθρώπους, βλέπω ότι ο εμβολιασμός απέναντι στη γρίπη αυξήθηκε κατά πάρα πολύ την προηγούμενη χρονιά. Mm-hmm. Αυτό ήταν μια θετική έκπληξη. Είναι αλήθεια ότι αν κανένας βασιστεί σε αυτά που έχει βγάλει η ελληνική βιβλιογραφία, ότι ο αριθμός των υγειονομικών που δεν εμβολιάζονται, μιλάω γενικότερα, δεν είναι ο επιθυμητός σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, μέχρι και πέρυσι υπήρχε αρκετά ένα σημαντικός αριθμός υγειονομικών που δεν εμβολιαζόταν ακόμη και απέναντι στη γρίπη. Αλλά υπάρχουν και αρκετές δημοσιεύσεις και για τους άλλους εμβολιασμούς που είναι και απαραίτητοι για τους υγειονομικούς και για τη δική τους προστασία. Έτσι λοιπόν, με βάση την ανάγνωση της βιβλιογραφίας, γίνεται κανένας απεσιόδοξος. Δεν θα ήθελα να κρατήσω αυτές τις πρώτες ειδήσεις και τις πρώτες αναγγελίες ότι ο αριθμός είναι μικρός. Θα ήθελα να πιστεύω, και για μένα στη δική μου γνώμη είναι καθοριστική σημασίας ο αριθμός των υγειονομικών που θα δεχτούν, ακόμη και αναφέρομαι σε αυτούς
που έχουν ιδιαίτερη δυσπιστία απέναντι στην αποτελεσματικότητα ή και στις παρενέργειες του εμβολιασμού, μια και ο υγειονομικός εξορισμού αποτελεί ένα σύμβολο και έναν οδηγό για τους άλλους. Συνεπώς, κυρία Σαλαπάτα, θα περιμένω και εγώ με πολύ ενδιαφέρον τα αποτελέσματα του εμβολιασμού των υγειονομικών, της πρώτης δηλαδή γραμμής, για να μπορώ να δω ακριβώς και ποια θα είναι και η επίδραση αυτής της απάντησης των υγειονομικών, της κάλυψης δηλαδή σε εμβολιασμό, σε σχέση με τον γενικότερο πληθυσμό. Προσωπικά είμαι εν μέρη επιφυλακτικός, αλλά θα έλεγα κρατάω την αισιοδοξία μου, γιατί πιστεύω ότι η υγειονομική στην Ελλάδα, παρά τις οποιασδήποτε αφισβητήσεις, αλλά και την εφαρμογή ενός εμβολιασμού που δεν είχε προηγούμενο από πλευράς ανάπτυξης και αξιολόγησης αποτελεσματικότητάς του στα προηγούμενα χρόνια, νομίζω ότι θα αναλάβουν και θα καταλάβουν τον κοινωνικό τους ρόλο, αυτό τον apostolic function που έλεγε και ο Μπάλιντ σε ένα εξαιρετικό βιβλίο του πριν από χρόνια. Είναι ανεδαφικό, κύριε Λιονί, να είναι κάποιος επιφυλακτικός? Δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχουμε ακόμη όλες τις απαντήσεις γύρω από το εμβόλιο είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας? Φυσικά όχι. Και μάλιστα μπροστά μου έχω ένα χθεσινό μεγάλο άρθρο από το BMJ Open, του editor, του κυρίου Σαβουλέσκου, που ουσιαστικά μιλάει αν ο εμβολιασμός πρέπει να είναι υποχρεωτικός ή εθελοντικός, ή εάν δεν είναι υποχρεωτικός, τουλάχιστον κάποιος να πληρώνει το ρίσκο που παίρνει να μην εμβολιάζεται. Θα έλεγα ότι η χώρα μας είναι πολύ σημαντικό το ότι αποφάσισε να μην είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Και αυτό αξίζει συγχαρητήρια. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε, εδώ είναι ένα κρίσιμο σημείο, πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα στον οποιοδήποτε πολίτη να διατηρήσει την άποψή του και να διατηρήσει και τις αντιρρήσεις του. Από την άλλη μεριά όμως το σύστημα πρέπει να οχυρωθεί. Και πρέπει να οχυρωθεί όχι μόνο με εξαιρετικά βιβλία που τα έχω εδώ μπροστά μου, όπως αυτό που έχει κυκλοφορήσει το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τα εμβολιαστικά κέντρα, που είναι οδηγίες, αλλά χρειάζεται να οπλίσουμε τους, αν μπορώ αυτό τον όρο, τους υγειονομικούς, κυρίως με επιχειρήματα λόγου που θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν και αργότερα για να αλλάζουν τη συμπεριφορά των πολιτών. Άρα λοιπόν σαφέστατα πρέπει να σεβόμαστε τη γνώμη όλων εκείνων για οποιοδήποτε θέμα θέλουν να διατηρήσουν την προσωπική τους γνώμη, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να ενισχύσουμε τους υγειονομικούς με έναν άλλο λόγο, ίσως λίγο διαφορετικό από αυτόν που σήμερα χρησιμοποιούμε, στο να μπορεί πραγματικά να συνδιαλέγεται, να συνομιλεί, να ενθαρρύνει και να παροτρύνει τον οποιοδήποτε πολίτη. Και εδώ είναι ένα κρίσιμο σημείο για την επιτυχία του εμβολιασμού. Θέλουμε ανθρώπους όχι μόνο που θα διενεργήσουν ένα εμβόλιο με μια ενδομυϊκή έγχυση στον δελτοειδή, ούτε ανθρώπους που πραγματικά θα ενημερώσουν για τις παρενέργειες, αλλά κυρίως έναν επαγγελματία, γιατρό προσωπικό αν μπορεί, αλλά και τους άλλους επαγγελματίες που θα αναμειχθούν, που με διαφορετικούς όρους θα μιλήσουν πραγματικά στον πολίτη. Αυτό του είδους την επικοινωνία νομίζω ότι τη χρειαζόμαστε, όχι μόνο για τον COVID, αλλά και για άλλα νοσήματα. Λοιπόν, και θα ήθελα να παρακαλέσω και τους συναδέλφους στο Control να ρίξουν τη σχετική κάρτα την οποία σχολιάζαμε νωρίτερα και με τη συνάδελφο τη Μέρη Καριωτάκη, αναφορικά με το τι απάντησαν οι Έλληνες στο κομμάτι αυτό για το οποίο συζητάμε, το κομμάτι των εμβολιασμών. Είναι θετικοί στο να εμβολιαστούν, ωστόσο διατηρούν κάποιες επιφυλάξεις. Είναι αυτά που συζητούσαμε και νωρίτερα, κύριε Λιονί. Κυρίως αυτό που προβληματίζει περισσότερο είναι το κατά πόσον είναι ασφαλές, ποιες ενδεχομένως θα είναι οι πιθανές παρενέργειες. Τι γίνεται, για παράδειγμα, με κάποιον ο οποίος δεν ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου, κύριε Λιονί? Θα του συστήσετε να εμβολιαστεί? Ναι. Είναι μεγάλο ερώτημα αυτό που μου θέτετε, γιατί εξακολουθώ, επιτρέψουμε προσωπική άποψη, αλλά είναι και άποψη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πολλά ερωτηματικά έτσι που μεταδίδονται ή κοινοποιούνται οι λεγόμενες ευάλωτες ομάδες. Θα πρόσθετα, όπως το έχω πει προσωπικά κατ' επανάληψη, ότι οι ευάλωτες ομάδες δεν είναι μόνο εκείνες οι οποίες έχουν υποκείμενα νοσήματα, αλλά ιδιαίτερα αναφέρομαι σε αυτές τις ομάδες που έχουν πολλαπλή ευαλωτότητα. Ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες είναι και οι οικογένειες που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Έχουν πολλούς λόγους να αναπτύξουν ένα σοβαρό νόσημα COVID, και αναφέρομαι και σε αυτές τις ομάδες που, και αυτό να το πούμε μέσα από το δικό σας κανάλι, που δεν ξέρω σε ποιο βαθμό τους δίδαμε τη σημασία που έπρεπε πριν τον COVID, είναι εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού που θα ζήσουν λιγότερα
χρόνια από κάποιες άλλες, εξαιτίας και της κοινωνικής και της οικονομικής, αλλά και του επίπεδου της αγραμματοσύνης της κατάστασης. Και δεν αναφέρομαι γραμματοσύνη με την όρο της μόρφωσης, αλλά της κατανόησης του κινδύνου. Και έτσι λοιπόν θα πρόσθετα ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό αμέσως μετά τις ηλικίες αυτές των 85 ετών και άνω που έχουν ήδη αναφερθεί και κοινοποιηθεί, θα είναι πολύ σημαντικό εάν πραγματικά θέλουμε να μιλήσουμε με όρους ισότητας αλλά και αποτελεσματικότητας σε ένα σύστημα, να κοιτάξουμε και τις 9.000 σήμερα που είναι οικογένειες που έχει καταγράψει η περιφέρεια της Κρήτης κάτω από τα όρια της φτώχειας, όχι μόνο για να τους εμβολιάσουμε, όχι μόνο για να μειώσουμε την πιθανότητά τους να κάνουν ένα severe COVID, ένα σοβαρό COVID, αλλά και να μειώσουμε την πιθανότητα που έχουν να αναπτύξουν και άλλα χρόνια νοσήματα που λόγω της φτώχειας και πολλών άλλων παραγόντων θα ζήσουν πολύ λιγότερα χρόνια από ό,τι ζούσαν πριν από τον COVID. Και αυτό σας παρακαλώ πολύ, είναι και μια επιπρόσθετη φωνή, γιατί είναι αλήθεια πολλά και σημαντικά με τον COVID, αλλά και πολλά άλλα σημαντικά που δυστυχώς παρασύρονται και δεν κουβεντιάζονται με τον COVID. Τώρα, κύριε Λιονί, κάποιος ο οποίος έχει ήδη νοσήσει, είναι καλό να κάνει το εμβόλιο ή θεωρητικά είναι προστατευμένος επειδή έχει περάσει την νόσο? Πρώτον, ότι η νόσηση δεν είναι διαβίου. Mm-hmm. Αυτό το γνωρίζουμε. Mm-hmm. Δεν είναι όπως η ύλαρα. Είναι σχετικά κοντά όπως τη γρήπη. Δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσο διάστημα ανοσίας δίδει η φυσική νόσηση. Άρα είναι ένα σημαντικό ερώτημα. Που σημαίνει αυτό, και αυτό είναι και ένα άλλο επιχείρημα. Δηλαδή αυτοί που νόσησαν φυσικά θα μπορούν μετά από κάποιο διάστημα, αν ξαναέρθουν σε επαφή, να ξανακολλήσουν. Έστω και αν πιθανό να είναι μικρότερης βαρύτητος. Άρα πρέπει λοιπόν να κάνουν το εμβόλιο. Η μέχρι στιγμής έρευνα έχει δείξει ότι ακόμη και αν κάποιος νοσεί εκείνη την ώρα και δεν το ξέρει και κάνει το εμβόλιο, αυτό δεν έχει κάποια σημαντική επίδραση πάνω του. Που σημαίνει λοιπόν ότι δεν συνιστάται σήμερα να γίνεται έλεγχος αντισωμάτων, όπως και γενικότερα και στις άλλους εμβολιασμούς, ιδιαίτερα σε εμβολιασμούς που γίνονται στο πληθυσμό μαζικά, δεν συνιστάται η ανίχνευση των αντισωμάτων αν έχει περάσει κάποιος ώστε να κάνει ή να μην κάνει το εμβόλιο.